και πάλι σύννεφα, αλλά το θέαμα είναι μεγαλοπρεπές. Από το ρωσικό διαστημικό σταθμό Μύρη, η σκιά της Σελήνης φαίνεται καθαρά πάνω από την Ανατολική Ευρώπη. Με τέτοια συννεφιά είναι θαύμα που η Ρουμανία μπορεί να την απολαύσει. Από ένα άλλο διαστημικό παρατηρητήριο, το Σόχο, το πρόσωπο του ήλιου την ημέρα της έκλειψης. Έχει τοποθετηθεί πάνω από μια εικόνα του εσωτερικού στέματος που ελήφθη στη Ρουμανία. Αυτή η σύνθεση εικόνων δείχνει την αστρική όψη του ήλιου. Ξαφνικά, όλοι όσοι ασχολούνται με την έρευνα του ήλιου βρίσκονται στη Ρουμανία. NASA is working with Romanian scientists to understand what the corona around the sun looks like and how it works. So we're performing that experiment, we're performing another experiment with ham radio operators to understand what happens to the ionosphere and shortwave radio communications. Όμως δεν είναι ώρα για λόγια. Η ολική φάση αγκαλιάζει το Βουκουρέστι. Δείτε τον Dan Goldin που χαζεύει. Και ένα μικρό θαύμα. Έβγαλε φωτογραφία της χάντρας του Μπέιλι την ώρα που ο ήλιος που χάνεται λαμπυρίζει μέσα από τις κοιλάδες της Σελήνης. Οι κοντινές λήψεις της ολικής φάσης είναι εκπληκτικές. Οι μεγάλες ηλιακές προεξοχές διαφαίνονται με φόντο το εσωτερικό στέμα. Εδώ, μια προεξοχή έχει αποκολληθεί καθώς ύλη εκτοξεύεται στο διάστημα. Η πορφυρή στήλη είναι αέριο υδρογόνο που εκτοξεύεται σε 30.000 χιλιόμετρα από την επιφάνεια του ήλιου. Ακόμα σε κοντινό πλάνο, οι χάντρες του Μπέιλι επιστρέφουν το ίδιο και το διαμαντένιο δαχτυλίδι. Η ολική φάση στη Ρουμανία και την Ευρώπη τελείωσε. Σε μία ώρα και 20 λεπτά η Σελήνη θα ξεσκεπάσει εντελώς τον ήλιο. Αλλά κανείς δεν νοιάζεται. Η διάθεση είναι γιορταστική. Και η μεγαλύτερη γιορτή στην πόλη είναι αυτή του Παβαρότη. Εφοδιασμένος με τα δικά του προστατευτικά γυαλιά, βρίσκεται στο Βουκουρέστι για μια συναυλία αφιερωμένη στην έκλειψη. Από όλη την Ευρώπη, η Ρουμανία ήταν αυτή που αγκάλιασε ανοιχτόκαρδε την έκλειψη. Είχε το καλύτερο θέαμα. Και το άξιζε. Και ναι, το ζευγάρι από τη Ραμνίτσου Βαλτσέα παντρεύτηκε κατά τη διάρκεια της ολικής φάσης και θα περάσει το μήνα του μέλητος στη Νέα Υόρκη. Από όλες τις εικόνες της έκλειψης αυτή είναι η πιο θλιβερή. Ένας εσταυρωμένος καίγεται τη στιγμή της ολικής φάσης μπροστά στο κοινοβούλιο. Τα παλιά ανάκτορα του Τσαουσέσκου. Τοποθετημένο στη βάση του ξυλωμένου αγάλματος του Λένιν συμβολίζει την οριστική αποπομπή του κομμουνισμού από τη Ρουμανία. Είτε φυσιολογικής νοημοσύνης είτε μεγαλοφιές, τα παιδιά της έκλειψης γεννιούνται ακριβώς πάνω στο μονοπάτι της ολικής φάσης. Όπως και η ίδια η έκλειψη, είναι η προπομπή της χιλιετίας, σύμβολα ενός νέου ξεκινήματος. Πίσω στην Αγγλία υπάρχει συνωστισμός. Υπολογίζεται ότι περίπου 350 εκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν την έκλειψη. The first solar eclipse that I saw was back in 1970. I was a young student at the time. I was an amateur astronomer, and I thought this might be my one chance in a lifetime to see a solar eclipse because it passed fairly close to home. So I begged my parents to let me borrow the car. I had only been driving for 6 months, and I drove 1,000 kilometers south to North Carolina to see the total eclipse.
It only lasted 2.5 minutes, and as soon as the eclipse was over, I knew I had to see another one. And since then, I've traveled around the world to Kenya, to South America, to Asia, to Australia, and each experience is totally new, totally fresh. The adrenaline is running. You never get tired of it. It's one of the most spectacular, if not the most spectacular sight you can possibly see in nature. Εδώ και χιλιάδες χρόνια η ανθρωπότητα νιώθει δέος απέναντι στο φαινόμενο της ολικής έκλειψης. Προκαλεί βαθιές συγκινήσεις και πρωτόγωνα συναισθήματα. Πολλοί ήταν αυτοί που προσπάθησαν να εκφράσουν το θαύμα, τη μεγαλοπρέπεια μιας ολικής έκλειψης, αλλά απέτυχαν. Οι Κινέζοι μιλούσαν για ένα μεγάλο δράκο που έτρωγε τον ήλιο. Οι Πολυνήσοι για τον ήλιο και τη σελήνη που έκαναν έρωτα. Οι Μάγια στελούσαν ανθρωποθυσίες για να καλοπιάσουν τον ήλιο να επιστρέψει. Ωστόσο, δεν υπάρχουν λόγια ή εικόνες που να μπορούν να αποδώσουν το μεγαλείο του πραγματικού γεγονότος. Μετάφραση Δημήτρης Φωτόπουλος. Επιστημονική επιμέλεια Νίκος Ματσόπουλος. Αφήγηση Κώστας Σιδηρόπουλος. Η επεξεργασία έγινε στην Digital Studios Productions.